Η Μεσόγειος υπήρξε το λίκνο πολλών πολιτισμών, όπως του Αιγυπτιακού, του Ελληνικού και του Ρωμαϊκού. Μεταξύ τους υπήρχαν πάντα δεσμοί, μερικές φορές πολύ ισχυροί. Το Αιγυπτιακό πνεύμα μαζί με την ελληνική διανόηση αποτέλεσαν τις επικρατέστερες δυνάμεις πολιτισμού που έδωσαν μορφή και περιεχόμενο στη δυτική σκέψη. Σε αυτό το σημείο ο Φάρος, ένα από τα 7 θαύματα του κόσμου, ορθώνονταν σε ύψους 125 μέτρων. Τώρα εδώ στέκεται το φρούριο του Kite Bay. Χτίστηκε τον 15ο αιώνα και στεγάζει το Ναυτικό Μουσείο. Με τις τεράστιες δυνατότητές της για θαλάσσιο εμπόριο και πηγή της ελληνικής λογοτεχνίας και γραμματείας για περισσότερο από 1000 χρόνια, η Αλεξάνδρεια ήταν πράγματι η βασίλισσα της Μεσογείου. Τον 1ο π.Χ. αιώνα, ο Διόδωρος ο Σικελιώτης την περιέγραψε σαν την πρώτη πόλη του πολιτισμένου κόσμου. Ξεπερνούσε κατά πολύ όλες τις άλλες σε κομψότητα, έκταση, πλούτη και πολυτέλεια. Όταν ο Άραβας στρατηγός Άμπρ εισέβαλε το 642 μετά Χριστό, το πλήθος των κατακτητών θαμπωμένοι από το πλάτος, τη μεγαλοπρέπεια των λεωφόρων, κάλυψαν τα μάτια τους από την εκτυφλωτική λάμψη του μαρμάρου. Η παλιά της λαμπρότητα παρόλα αυτά δεν σταματά να αντανακλάται στην τωρινή της παρουσία. Η αναβίωση της αρχαίας βιβλιοθήκης
ενεργοποιεί έναν ενθουσιασμό και μια γενική αναγέννηση. Η διαχρονικότητα της Αλεξάνδρειας αναδύεται. Η άβρα της παραμένει στεφανωμένη με το φάντασμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Η Αλεξάνδρεια είναι διαφορετική από κάθε άλλη πόλη. Έχει μοναδική ιστορική καταγωγή και πολιτισμική ταυτότητα. Ανεξάρτητα ποιος την κατακτά ή την κατοικεί, παραμένει πάνω απ' όλα Αλεξάνδρεια. Στην ελληνιστική και ρωμαϊκή περίοδο, πρώτα αναφέρονταν σε αυτήν και μετά στην υπόλοιπη Αίγυπτο. Διατηρούσε την πρωτονυμία από όλες τις πόλεις του Νείλου. Το σχέδιο για την αναβίωση της αρχαίας βιβλιοθήκης υπογράφτηκε στη Διεθνή Διακήρυξη του Ασουάν το 1990 από ηγέτες κρατών μπροστά στην Νορβηγική Μακέτα. Τώρα πλησιάζει στην ολοκλήρωσή του. Είναι ένα εντυπωσιακό σχεδιασμένο με φαντασία υπερσύγχρονο κυλινδρικό οικοδόμημα, έτοιμο να μπει στον 21ο αιώνα και να μας μεταφέρει στο μέλλον. Όπως όλα τα καλομελετημένα σχέδια, το σύνθετο και ασυνήθιστο σχήμα του είναι αποτέλεσμα σοβαρών σκέψεων και επεξεργασιών. Οι σχεδιαστές απέφυγαν εντελώς ένα νέο κλασικό κτίριο και προτίμησαν ένα δυναμικό σχέδιο που θα εξασφαλίζει διαχρονικότητα από το έτος 2000 και μετά, όπως αρμόζει στην διαστημική εποχή μας. Αναδύεται συμβολικά από την αρχαία βιβλιοθήκη και μας μεταφέρει στον κόσμο που έρχεται και στο όραμά του. The idea of establishing the Bibliotheca Alexandrina as a public research library, not only to serve Alexandria, but Egypt and the Mediterranean and the Mediterranean region and the world beyond, started from the University of Alexandria back in 1974, and afterwards in the 1980s, the UNESCO and the international community supported the library. The library as an Egyptian project that is being built in cooperation with the international community has been chosen to be located in this part, the Royal Quarter, part of the ancient Alexandria that the ancient library once existed. In this place, the Library of Alexandria was built, and today we are rebuilding the Library of Alexandria for the benefit of all mankind. The winning design in the international architecture competition that we see in front of us here executed is symbolized in the rising sun, a disk of about 160 meters in diameter that is inclined toward the eastern harbor facing the Mediterranean, under which many facets are located and many functions are placed. The public library itself, accommodations for scholars, the audiovisual library, the music library, the International School for Information Study, the Bibliotheca Alexandrina Museum, and the Archaeological Museum, where we will find artifacts found at the site related back to the Ptolemaic and the Roman eras. Part of the complex also, as you will see with us here, is the planetarium. The planetarium and the science museum around it compose the second component of the library complex, together with the conference center, which is next to us here, that has been contributed by Egypt for the benefit of the library. The conference center is a multi-hall center that has a 1,700-seat huge auditorium and stage, and three big auditoriums and other facilities that will complement the various activities around the site.
in the planetarium will be shows related to the solar system and the conquest of man in space. And also the science museum will be displayed exhibits related to the development in science, in physics, in chemistry, in the environment, in biology. It is like an open book for people, whether researchers, scientists, or even people in the street, to come and learn about developments in science and technology. As everybody knows that the ancient library of Alexandria had scholars that excelled in astronomy and excelled in knowing about the universe. And therefore, the planetarium here is a kind of a symbolic linkage between the ancient library and the new library. The planetarium also in the form is like a moon. If we say that the library is like the sun, the rising sun, part of it is hidden below ground to give you the feeling of a perpetual sunrise. The planetarium is like a full globe with strips of blue light going around it, give you the idea of rotation. The world is moving, science is moving, humanity is moving, is progressing, is developing for new horizon in the new millennium. Ωραίοι μεγάλοι κήποι, γεμάτοι λουλούδια και χρωματιές, στολίζουν αυτή την ιστορική πόλη που σχεδιάστηκε το 331 π.Χ. από τον επιφανέστερο αρχιτέκτονα της εποχής, τον Δεινοκράτη, που είχε ακολουθήσει τον Μεγαλέξανδρο στην εκστρατεία του. Ο Αλέξανδρος εντόπισε μία αγροτική περιοχή, τη Ραχώτη, και αφού ενέκρινε τα σχέδια του Δεινοκράτη, έδωσε εντολή να χτίσουν τη θρηλυκή πόλη. Οι σταυροφόροι λανθασμένα τον έλεγαν Κίωνα του Πομπίου, γιατί πίστευαν ότι η τέφρα του Ρωμαίου Αυτοκράτορα είχε τοποθετηθεί σε ένα δοχείο στην κορυφή του Κίωνα. Ένας Κίωνας από γρανίτη με ύψος πάνω από 25 μέτρα που κατασκευάστηκε στα ερείπια του Σεραπείου το 297 μετά Χριστό, προς τιμήν του αυτοκράτορα Διοκλητιανού. Νότια του Κίωνα βρίσκονται δύο σφίγγες από γρανίτη του 2ου π.Χ. αιώνα. Στη δυτική πλευρά, μια υπόγεια στοά με πολλές διακλαδώσεις και μεγάλο μήκος έχει εσοχές λαξευμένες στο βράχο. Μερικοί πιστεύουν ότι ήταν τμήμα της βιβλιοθήκης και εκεί φυλάσσονταν η κυλινδρική πάπυρη. There was no map of the earth known before Alexander. But after Alexander came about a knowledge of the earth, as was known of there at that time, divided into three major continents. The hope of Alexander to mix peoples, to mix communities, to mix cultures. He respected every religion and every culture. He actually came to experience it. And the result was, you know, different cultures came to work together. And for the first time, we seem to have
a concept of universal culture with individual local traditions working together with one another. The application of this new concept of universal culture can be seen in the creation of the Library of Alexandria. His successor in Egypt, Ptolemy I, was very conscious of the fact, and he attempted for the first time to set up a universal library. A universal library in the sense that it would contain writings of all nations. This never happened before. When you have different backgrounds and different disciplines working with one another, that was a good foundation for a major step forward in knowledge. The Ptolemy I, we are told, he was very conscious of the fact that he would like to bring Greek men of learning with Egyptian priest scholars to work together. We have a papyrus document dating from the time of the first Ptolemy, around the year 300 BC, in which a young Greek scholar was learning astronomy at the hands of an Egyptian priest in Sais, the city in the delta. And he speaks of how the Egyptian priest used a stone instrument to measure settings and risings of the suns, the movements of the moon and the sun. And he gives a calendar of the year at the end. That calendar, fortunately, reflects an older tradition from ancient Egypt. And here we have a transmittance of knowledge with regard to astronomy from Egyptian into Greek. Well, with the library and the facilities provided by the Museion, Alexandrian scholarship advanced far beyond any achievements which happened before in mathematics, in medicine, astronomy, engineering, and all branches of knowledge. So much so that it dominated the ancient mind and maintained that domination to the Middle Ages. When the Arabs came to the fore and started their state, their global state in the Middle East and stretched over the Mediterranean, they were faced with a culture permeated with Alexandrian scholarship. And they wholeheartedly embraced that culture and tried to translate many of the works written by Alexandrian scholars into Arabic. And with the help of this translation, Arabs worked their own way to play a positive role in world civilization. And with the passage of time and the Middle Ages, Europe began its renaissance. And as early as 10th, 11th, and 12th centuries, at the same time as the Crusades were happening, there was a cultural revival in Europe. And scholars visited the Eastern countries and acquired books. And that started another great translation movement from Arabic into Latin. And we know that works like that of Euclid, the Alexandrian mathematician, was translated into Latin by Abélard in the 12th century. And from this basis, Western civilization developed by leaps and bounds to the heights we see nowadays.
Η Αλεξάνδρεια φέρει τη σφραγίδα της ιστορίας. Η πόλη είναι γεμάτη αποδείξεις από την αρχαιότητα. Το μόνο καλοδιατηρημένο ελληνορωμαϊκό θέατρο στην Αίγυπτο χτίστηκε μεταξύ του 2ου και 4ου αιώνα μετά Χριστό. Πέρασε σε διαφορετικές περιόδους και σκοπούς και διάφορα στάδια ανακατασκευής και ουσιαστικών αλλαγών. Ανακαλύφθηκε το 1960 και πρόσθεσε στην ιστορία της πόλης. Στη ρωμαϊκή εποχή η Αλεξάνδρεια είχε αναγνωριστεί σαν κεντρική βιβλιοθήκη του κόσμου. Η στήλη έχει δύο παραστάσεις Ελλήνων αρματοδρόμων. Οι επιγραφές αναφέρουν «Μακροζωία στο Δωρής» και «Μακροζωία στον Καλοτύχη». Οι κατακόμβες του Κόμελ Σιγκάφα, το μεγαλύτερο ρωμαϊκό νεκροταφείο, 2ο αιώνα μετά Χριστό, λαξευμένο στο βράχο σε βάθος 33 περίπου μέτρων, είναι ένα μείγμα φαραωνικής και ελληνορωμαϊκής τέχνης. Παραστάσεις Αιγυπτίων θεών στις πολλαπλές τους μορφές είναι χαραγμένες στους στίχους Ανούβης, Άπης, Όσυρης, Ίσης. Στις εσοχές τα αγάλματα ενός ζευγαριού. Αξιοσημείωτο είναι ότι οι κεφαλές έχουν ελληνική τεχνοτροπία, ενώ τα ενδύματα αιγυπτιακή. Το φαραωνικό, το ελληνορωμαϊκό και το αραβικό δημιουργούν εδώ ένα πετυχημένο μείγμα. Ο λαός, χαρισματικός και ήπιος, απαραγμένος από την αστική υπερένταση, κυκλοφορεί με αργούς ρυθμούς και μία αποδοχή της μοίρας. Σαν κάποια μορφή αρχαία σοφίας, να τον πρίκησε με καρτερικότητα και με εσωτερική γνώση. Αυτή η στοιχειωμένη πόλη φιλοξένησε στο παρελθόν και ένα είδος εύπορης και κλεπτισμένης κοινωνίας που άνθησε σε μια ευνοϊκή εποχή στην Ευρώπη και αλλού. Ένας κλειστός κύκλος αργόσχολης κοινωνίας που εκτιμούσε και καμιά φορά καλλιεργούσε τις τέχνες, αφήνοντας πίσω της μια παρακαταθήκη μιας κάποιας αισθητικής.
Η Αλεξάνδρεια, συνεπής με την αλωτινή της λαμπρότητα, προσφέρει κάθε άνεση στους επισκέπτες με πολυτελή ξενοδοχεία, κάποια από τα οποία έχουν ιστορική αξία. Και όπως τίποτα δεν μένει άχρηστο ή στάσιμο στην πόλη, γιατί όλα ανακυκλώνονται και αναγεννώνται, αυτό που κάποτε ήταν βασιλικό θέρετρο, σήμερα είναι ένα λαμπρό και κομψό ξενοδοχείο. Μια αντίθεση του παλιού αρχοντικού με το σύγχρονο. Η όμορφη κορνής εκτείνεται κατά μήκος της παραλίας, με το αεράκι να φέρνει μνήμες και το δυνατό άνεμο να τις διώχνει. Η κορνής ήταν πάντα ξεχωριστό σημείο της πόλης. Το τζαμί του Αμπλαμπάς, ένα μοναδικό κομψοτέχνημα, εντυπωσιακό με τους τέσσερις θόλους, τον μιναρέ και την ανδαλουσιανή αρχιτεκτονική, προσθέτει στην ομορφιά της Αλεξάνδρειας. Η Αίγυπτος από τη χαραυγή της ιστορίας ανέβηκε σε ύψη ενός ανώτατου πολιτισμού, μοναδικού και σύνθετου στην απλότητά του, που εξασκούσε μια διαρκή επιρροή στην ανθρωπότητα.
Όταν στεκόμαστε μπροστά σε αρχαίους ναούς και τέχνη, είτε αυτή είναι γλυπτική, ανάγλυφα ή ζωγραφική, είναι σαν να στεκόμαστε μπροστά στην αιωνιότητα. Το γυμνό τοπίο της Αιγύπτου συνεχίζεται στο βάθος του ορίζοντα προς την απεραντοσύνη, ενώ ο Νείλος δεν σταματά να ρέει. Από τη φαραωνική εποχή, οι βιβλιοθήκες ήταν προσαρτημένες σε ναού στην Αίγυπτο. Εκεί οι άνθρωποι υπήρχαν πνευματικά και όχι σωματικά. Βρίσκονταν σε γαλήνη και όχι σε έκσταση. Εκεί οι άνθρωποι στοχάζονταν τις θεότητες. Ήταν οι χώροι όπου συλλέγονταν και διατηρούνταν οι γνώσεις. Οι ιερείς είχαν τις καλούμενες ιερές καταγραφές. Περίχαν όλα τα σημαντικά γεγονότα της αρχαίας ιστορίας. Η ύπαρξη βιβλιοθήκη σε κάθε ναό ήταν απαραίτητη. Στο ναό του Ραμσί, κατά τον Εκατέο, η ιερή βιβλιοθήκη ήταν τμήμα του ίδιου του κτηρίου και είχε την επιγραφή «Ιατρείων ψυχής». Η λέξη «βιβλιοθήκη» είναι ελληνορωμαϊκής προέλευσης. Οι Σουμέριοι τον ονόμαζαν οίκος επιγραφών και οι Αιγύπτιοι οίκος βιβλίων. Οι πρώτες επιστημονικές βιβλιοθήκες ήταν του 4ου π.Χ. αιώνα, στην Ακαδημία του Πλάτωνος και στο Λύκειο του Αριστοτέλη. That we are close to the inauguration of the new Alexandrian Library in Egypt as a symbol of the old Ptolemaic Alexandrian Library, we have to point out some subjects
concerning the tradition of the libraries during the ancient times. First of all, we must say that the aspect and the icon that we see today around the trade of books and the organization of the libraries are exactly similar as they were in the 4th century BC, exactly in the classical period. That is to say that from the 6th century BC, with the Ionian philosophers, the first libraries have been started to be organized around them and around the circle of the students. We can point out that Heraclitus and the circle of Pythagoras, and as well later Plato and Aristoteles, had formed very important libraries. The center of this activity was, of course, Athens, and due to the sophists who came here about the middle of the 5th century and had created the book as the arm of the education in Athens and then towards the other great cities of the Greek world. There is also a very important thing to point out for the tradition of the libraries, and it's the Roman period, where from the 1st century BC, with Caesar exactly, the Romans have started to create a huge public libraries in Rome and in the provinces, and had adopted the so-called double library with a different part for the Greek and for the Latin language. So from the ancient world, from the 6th century BC up to the 4th century AD, this tradition has not been changed, and it really changed with the Christian world and during the first centuries of the Byzantine world. Η ανθρώπινη γνώση καταχωρήθηκε με μόχθο με το γραπτό λόγο. Σαν να γνώριζε ο άνθρωπος ότι η καταγραφή της γνώσης θα ήταν απαραίτητη για την επιβίωση και ανάπτυξή του. Είναι ξεχωριστή η απόλαυση που δίνει η ανάγνωση ενός βιβλίου. Είναι η επικοινωνία με τη σύνθετη σκέψη του συγγραφέα. Αυτό δεν μπορεί να αντληθεί από ένα οπτικό-ακουστικό έργο. Η σύγχρονη τεχνολογία συμβάλλει σημαντικά στην απόκτηση γνώσης. Συνεχώς ξεφυτρώνουν νέοι τρόποι λειτουργίας με προσεγγίσεις εναρμονισμένες με τις κοινωνικές και επιστημονικές εξελίξεις. Η ορατή επιφάνεια των πραγμάτων έχει αλλάξει, όχι η ουσία. Περήφανα μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς. Η πραγματική γνώση πασχίζει να επιβιώσει σε ένα κόσμο όπου η πνευματική υποκαλλιέργεια υποσκελίζει την παιδεία, όπου το πρόσκαιρο επισκιάζει την πνευματικότητα. Η γνώση υποβαθμίζεται, αλλά δεν θα υποχωρήσει σε λύθη.
Το μεγαλύτερο επίτευγμα της ανθρωπότητας, η αρχαία βιβλιοθήκη, μετατρέπεται στην μεγαλύτερη της απώλεια. Ο ένδοξος Φίνιξ, μάρτυρας της θλιβερής καταστροφής, εκπνέει για να μην αναδυθεί ποτέ ξανά από τις στάχτες. Έχουν περάσει πολλοί αιώνες. Ο Φίνιξ ξαφνικά αναδύεται από τις ίδιες στάχτες στο σύγχρονο κόσμο και ύπταται πάνω από τη νέα βιβλιοθήκη, τη χτισμένη στην τοποθεσία της αρχαίας, για να αντικρίζει το ίδιο λιμάνι, το φημισμένο για χίλια χρόνια. Μέσα από τις στάχτες αναγεννιέται θάνατος μέσα στους αιώνες. Από το άμωνα της μνήμης ύπταται στο νέο ναό του κόσμου, όπου σφυριλατούν το μέλλον και χτίζεται η ανθρώπινη ελπίδα. Welcome to the new Library of Alexandria. Almost a few hundred meters from here, 2,300 years ago, an amazing intellectual adventure was launched. Under the Ptolemy I of Egypt, Demetrius of Phaleron came and organized the museum and a library attached to it, which was to draw the greatest minds of the world to come together and make Alexandria the beacon of learning, rationality, science, tolerance, and openness to the cultures of the world for the next six centuries. The ancient library of Alexandria still is an inspiration to all intellectuals in the world. It was here, after all, that the foundations of modern science were put down for the first time. Euclid wrote the Elements of Geometry. Aristarchus established for the first time that the earth revolves around the sun. Eratosthenes calculated the circumference of the earth. Hipparchus calculated the length of the solar year to within 6 minutes. Archimedes came here, and many, many more. And it was from that spot that the Old Testament was also translated from Hebrew into Greek. And all the actions of the world came together in the notion of universal knowledge and universal openness to all humankind. Today, on this spot, the government of Egypt, with the help of many friends around the world, is trying to recapture the spirit of the ancient library of Alexandria in this magnificent new library. Like its predecessor, this library is much more than a repository of books. It has a conference center, it has three museums, it has meeting places. It is to be a vibrant center of intellectual debate. It is to be the window of the world on Egypt. It is also to be Egypt's window on the world. And it is the first great library to be launched in the age of the internet and the digital revolution. We thus hope that with the help of many friends around the world, and many who believe in the dream of the ancient library, reborn in the 21st century, that we will have a foundation place for Alexandria being once more the meeting place for people from east and west and north and south to come and celebrate that which is greatest in human achievement, the human intellect and human tolerance, the best of our science, our music, our painting, our culture, our thinking, and bringing us closer together into an era where the new millennium will truly be the millennium for all the peoples of the earth. This contribution from Alexandria will be but a small step, but we hope a significant one, and we invite you all to come and visit your library, the Universal Library, the new Library of Alexandria.
Αν και η νέα βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας έχει πάρει την λατινική επωνυμία, είναι πράγματι σύμφωνα με το σκοπό και το στόχο της. Περισσότερο μια αναβίωση του αρχαίου μουσείου, το οποίο, όπως γνωρίζουμε, ήταν ένα πολιτιστικό και επιστημονικό κέντρο που φιλοξενούσε και καλλιεργούσε τις επιστήμες και τις τέχνες της εποχής και περιείχε και τη βιβλιοθήκη. Η βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας δεν θα μπορούσε παρά να τιμήσει τον Δημήτρη Φαλιρέα, τον Αθηναίο πολιτικό και λόγιο, ο οποίος συνίδρυσε την αρχαία βιβλιοθήκη μαζί με τον Πτολεμαίο τον Πρώτο. Δύο εμπνευσμένοι άντρες που μοιράστηκαν το όραμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου για παγκόσμια γνώση. Παρομοίως η νέα εκδοχή της βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας των Πτολεμαίων με τη λαμπρή υπερσύγχρονη παρουσία της στεγάζει τρία μουσεία, τρεις εκθεσιακούς χώρους, κέντρο μάθησης πολιτισμού και έρευνας, ένα αστεροσκοπείο και το συνεδριακό κέντρο. Όλα διεπόμενα από ένα θεσπέσιο οικουμενικό πνεύμα. Ας ρίξουμε μερικές γρήγορες ματιές σε όλα αυτά και ας αρχίσουμε από το γλυκύτερο και το πιο αθώο απ' όλα. Το παιδικό κέντρο, όπου παιδιά, οι ενήλικες του αύριο, οι πραγματικοί συνομήλικοι της βιβλιοθήκης, απορροφούν και απολαμβάνουν τις πιο πρόσφατες μεθόδους εκμάθησης και εκπαιδευτικών ψυχαγωγιών που αρμόζουν στην τρυφερή ηλικία τους. Συνδεδεμένο με την βιβλιοθήκη των νέων, πλήρως εξοπλισμένη με υψηλή τεχνολογία, στο οποίο τα παιδιά από τη διπλανή πόρτα θα αποφοιτήσουν. Νέοι και νέες θα διδάσκονται εδώ και θα εκπονούν σωστή και συστηματική έρευνα σε μία βιβλιοθήκη και θα αναπτύσσουν μια κριτική προσέγγιση στο απαιτητικό έργο της μάθησης. Ενήλικες φοιτητές και απόφοιτοι μπορούν να χρησιμοποιούν οποιοδήποτε τμήμα της κύριας βιβλιοθήκης για τις σπουδές και έρευνές τους. Δίπλα σε προχωρημένους επιστήμονες και ερευνητές, μερικοί από τους οποίους πιθανόν να έχουν έλθει από άλλες χώρες. Στα ράφια σύντομα θα τοποθετηθούν μερικά από τα 4 εκατομμύρια βιβλία που περιμένουν να ταξινομηθούν. Το όνειρο γίνεται γρήγορα πραγματικότητα. Μία ζωτικότης και διάφορες δραστηριότητες παρατηρούνται στη βιβλιοθήκη, η οποία παρόλο που είναι κλειστή αυτή την εποχή, την επισκέπτονται από όλο τον κόσμο. Δεν είναι ο μεγάλος αριθμός πρώτων εκδόσεων και σπάνιων βιβλίων που κάνουν μια βιβλιοθήκη, αλλά η φιλοσοφία και οι στόχοι που τη διέπουν. Πολλές γνωστές βιβλιοθήκες του κόσμου ίσως υπερηφανεύονται για τις συλλογές τους σπάνιων βιβλίων, αλλά αντίγραφά των μπορούν να εξυπηρετούν τον ίδιο σκοπό. Αυτό που κάνει μια σύγχρονη βιβλιοθήκη αυτού του μεγέθους και εμβέλειας να διαφέρει από άλλες μεγάλες και ιστορικές βιβλιοθήκες είναι η αντίληψη της λειτουργίας της, ο αδιάκοπος εξυγχρονισμός της και η παγκόσμια άποψη του σκοπού της. Και η βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας, η πιο ιστορική και συγχρόνως η πιο προηγμένη ψηφιακή βιβλιοθήκη σήμερα, στοχεύει σε μια τέτοια άποψη. Προχωρώντας το τμήμα χειρογράφων και σπάνιων βιβλίων, μπαίνουμε σε έναν ναό καταγεγραμμένης γνώσης και σκέψης, διατηρημένες σε προθήκες που μοιάζουν να φωτίζονται από υπερβατικό φως, εκτεθειμένες όπως είναι στην αιωνιότητα. Ένας εκθεσιακός χώρος μας οδηγεί σε μαγευτικές απεικονίσεις Αλεξάνδρειας σε διαφορετικές περιόδους της μακράς της ιστορίας από σπάνιες συλλογές του δόκτωρα Μοχάμαντ Άουατ, Προέδρου της Επιτροπής Διατήρησης.
Σε ένα γειτονικό χώρο, μια σύγχρονη έκθεση μας προσκαλεί σε ένα πλούσιο σε χρώματα αφηρημένο κόσμο. Το Αρχαιολογικό Μουσείο της Αλεξάνδρειας που στεγάζει τεχνουργήματα τα οποία βρέθησαν στον τόπο της Νέας Βιβλιοθήκης μέσα και γύρω από την Αλεξάνδρεια, όπως τερακότα, πρωτομές και μεγάλες μοσαϊκές επιγραφές, λάμπει με κάποια από τα σπανιότερα και ωραιότερα τεμάχια αιγυπτιακής και ελληνορωμαϊκής χιληπτικής, εκτεθειμένα με ένα ατμοσφαιρικό τρόπο όπου ιστορικές παρουσίες φαίνονται να στέκονται αθάνατες στοιχιώνοντας το χώρο. Το γιγάντιο φαραωνικό άγαλμα που ανακαλύφθηκε δίπλα στον τόπο του αρχαίου φάρου μας υπενθυμίζει την ανωτερότητα του αρχαίου πολιτισμού της Αιγύπτου. Το πλανητοσκόπιο είναι τοποθετημένο σε μια σφαιρική δομή, μέρος της οποίας είναι βυθισμένο στην πλατεία του δομικού χώρου, δημιουργώντας ένα σχήμα μιας ανεστραμμένης πυραμίδας, η επιφάνεια της οποίας σχηματίζει το Μουσείο της Επιστήμης. Σύνθετα και πολλαπλά προγράμματα ειδικού ενδιαφέροντος και προηγμένης τεχνολογίας θα παρουσιάζονται στο κοινό μαζί με την κύρια βιβλιοθήκη. Το Μουσείο της Επιστήμης, λουσμένο στο φως της ημέρας, αντανακλώντας τη διάβια της επιστημονικής σκέψης, απεικονίζει στους αραίους του τείχους σημαντικά στάδια της επιστημονικής γνώσης και πρόοδου από την αρχαιότητα διαμέσου της ελληνικής περίοδου και του Μεσαίωνα μέχρι τη σήμερον, μαζί με μερικούς αντιπροσώπους της. Πολλά είδη και φάσεις της επιστήμης θα εκτίθενται εδώ τα χρόνια που έρχονται. Ας επισκεφθούμε τώρα μια πραγματικά λαμπειρίζουσα έκθεση ορυκτών, ημιπολίτιμων λίθων, μαρμάρων και απολιθωμάτων από την Αίγυπτο, την Ελλάδα και άλλες χώρες που έχουν οργανώσει ο Γαλλικός Σύλλογος Φίλων της Βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας, το Μουσείο Ορυκτών του Παρισιού και ο Σύλλογος Ελλήνων Συλλεκτών Ορυκτών και Απολιθωμάτων. Ωραία και σπάνια εκθέματα προερχόμενα από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Ελληνικό Νομισματοκοπείο, το Υπουργείο Πολιτισμού Ελλάδος και ιδιωτικές συλλογές. Το Μουσείο Διαστημοτήτων φιλοξενεί μερικούς από αυτούς που έχουν ευλογηθεί με φήμη και αναγνώριση, όπως ο πολυτάλαντος καλλιτέχνης αναγεννησιακών διαστάσεων και χαρισματικός Σάντι Αμπτουσαλάμ, ένας βραβευμένος σκηνογράφος, ενδυματολόγος και σκηνοθέτης, ένας άνθρωπος με όνειρα και οράματα που άφησε πίσω του μια παρακαταθήκη έργων υψηλής ποιότητας για να το θυμούνται. Κάτι που αυτή η έκθεση δείχνει με ένα ζεστό και εύγλωτο τρόπο. Η Βιβλιοθήκη Τυφλών, κατάλληλα εξοπλισμένη, να βοηθήσει εκείνους που δεν μπορούν να δουν, να μαθαίνουν, να διαβάζουν και να γράφουν, και έτσι να μοιράζονται με όλους τους άλλους την απόρριψη της γνώσης, αποτελεί ένα σημαντικό τμήμα της κύριας βιβλιοθήκης. Το Συνεδριακό Κέντρο, ένα καλοσχεδιασμένο και καλά εξυγχρονισμένο κτίριο καλέσθητων και ευρύχωρων χώρων, με τεχνικές και άλλες προδιαγραφές, αποτελεί την εστία σημαντικών και διεθνών επιστημονικών και καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων. Αυτό το σύγχρονο αρχιτεκτονικό αριστούργημα είναι πρικισμένο και συγχρόνως επιφορτισμένο τις συνέχειες του θρυλικού προκατόχου του, έχοντας υπόψη ότι ένας θρύλος επισκιάζει την πραγματικότητα. Η Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας είναι ενήμερη ότι έχει μπει σε ένα ανταγωνιστικό χώρο παγκοσμίων απαιτήσεων. Η πρωτοβουλία όντας Αιγυπτιακή, η Αίγυπτος απολαμβάνει προτεραιότητα σε αυτή την εξαίσια και μοναδική ευθύνη. Η UNESCO και η διεθνής κοινότητα ακολουθεί. Δηλαδή όλοι μας και ο καθένας μας ξεχωριστά. Η κοσμοπολίτικη πόλη έχει υποστεί πρόσφατα μια εκπληκτική ανανέωση χάρη στον ικανό και αποτελεσματικό κυβερνήτη, στρατηγό Αμπτεσαλάμ Μαχγούμπ, ένα κυβερνήτη λίγων λέξεων και πολλών έργων.
ένα ρεύμα pop τέχνης, δοσμένης με πηγαίο ταλέντο και εγωιτευτική αφέλεια σε πολλά τμήματα της πόλης, επιδεικνύει με έναν εύπλωτο τρόπο την πολιτισμική συγγένεια της Αιγύπτου και της Ελλάδος. Αυτό το χαρακτηριστικό άγαλμα του γαλήνιου μαθητή, που συμβολίζει κέρια τη σημαντικότητα του βιβλίου και τη στέγης του της βιβλιοθήκης. Το ατελείωτο σύμπαν με το αναποκάλυπτο μυστήριό του, παρά την καταπληκτική πρόοδο που έγινε σε επιστήμες της αστρονομίας και αστροφυσικής, συνεχίζει να μας υπενθυμίζει τη μικρότητα και άγνοιά μας. Κι όμως είναι ακριβώς λόγω αυτής της μικρότητας και άγνοιάς μας που πασχίζουμε να εισδύσουμε στις μακρές και σκληρές λεωφόρους της γνώσης. Ότι η αστρονομία ήταν μία από τις κύριες επιστημονικές ασχολίες στην αρχαιότητα δεν είναι τυχαίο ή ακατάληπτο. Ο άνθρωπος χρειάζεται απελπιστικά να γνωρίσει την προέλευση και το περιβάλλον του. Όντας μέρος του σύμπαντος, έχει την ανάγκη να ερευνήσει. Είναι ακριβώς αυτή η τόσο επιδιωκόμενη και ανεκτίμητη ανθρώπινη γνώση που ένας παγκόσμιος θεσμός όπως η Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας μπορεί να υπηρετήσει και να ερευνήσει στο μεγαλοπρεπές πλανητοσκόπιό της. Η γέφυρα του Στάνλεϊ αποτελεί ένα άλλο πολύτιμο σημείο της πόλης, ένα μεγαλειώδες τμήμα βελτίωσης του δικτύου της. Οφείλουμε να συγκρατηθούμε και να μην μιλούμε τόσο εγκομιαστικά για τη Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας και να συγκεντρωθούμε στο κύριο θέμα, τα προβλήματα και τις προοπτικές της, προσπαθώντας πάντοτε να επαναπροσδιορίζουμε το ρόλο και το στόχο της, ακολουθώντας τους νόμους της εξέλιξης. Η Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας που φανταζόμαστε ίσως να μην έχει υλοποιηθεί ακόμα. Πώς μπορεί σε ένα τόσο σύντομο χρονικό διάστημα? Ιδέες και οράματα όμως, μαζί με μια ισχυρή παγκόσμια βούληση που την διέπει, θα γεννήσει το πνεύμα το οποίο τελικά θα εισχωρήσει και θα εγκατασταθεί μέσα της. Στην περιοχή των διαπολιτιστικών ερευνών, οι διαφορετικές πίστες και πολιτισμοί αναγνωρίζονται σαν στοιχεία που πλουτίζουν το ανθρώπινο κύτταρο λόγω της ποικιλότητας και πολλαπλότητάς τους. Διαπολιτιστικές σχέσεις γρήγορα ή αργότερα ίσως αποδείξουν ότι είναι η πολιτική της πολιτικής. Με αυτή την έννοια, ας μετατρέψουμε τη Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας σε ένα οικουμενικό πολιτιστικό κέντρο γνώσης, διανόησης και κατανόησης. Ας μετατρέψουμε αυτό το θεσμό σε ένα ναό του νου, όπου όλες οι πίστες και οι πολιτισμοί θα ενωθούν σε ένα ευλογημένο παγκόσμιο καζάνι, αποφασισμένο να προσφέρει στην παγκόσμια ειρήνη. Γιατί τα σπάσαμε τα γάλματα του? Γιατί τους διώξαμε απ' τους ναούς των? Διόλου δεν πέθαναν γι' αυτό οι θεοί.
Απόψε, η διεθνής χρειά της βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας είναι διάκριτη στην ανατολική της οικία, με τους πλούσιους ήχους της πολυεθνικής της μουσικής και τη θαυματική παρουσία των διάσημων φιλοξενουμένων, εστεμένων και αρχηγών κρατών. Απόψε, το υπέροχο και το μεγαλοπρεπές έχουν σμίξει για να γεννήσουν τα εγγένεια της βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας. Απόψε, το εφήμερο και το αιώνιο, το πραγματικό και το υπερβατικό, το ορατό και το αόρατο, συναντιόνται για να επεκτείνουν την ανθρώπινη νόηση. Απόψε, η νέα αντίληψη βρήκε στέγη. Απόψε, το τιμόμενο πρόσωπο, το ανθρώπινο πνεύμα, γιορτάζει μία από τις σημαντικότερες στιγμές του. Απόψε, το σύμβολο ενός συνωμένου κόσμου, ο Μεγαλέξανδρος, γιορτάζει με μας και τα φαντάσματα της αρχαίας βιβλιοθήκης αυτό το μοναδικό γεγονός στην ιστορία της ανθρωπότητας. Απόψε, ο πλανήτης Γη εγγενιάζει μια νέα εποχή σε πλανητική και ανθρώπινη επικοινωνία. Απόψε, η καρδιά της ανθρωπότητας χτυπά με χαρά και ελπίδα και προσδοκία για ένα καλύτερο κόσμο. Απόψε, οι ήχοι και οι αναμνήσεις αυτής της παγκόσμιας επαιτίου θα αντιχούν στο διάστημα. Απόψε, η οραματιστής πρώτη κυρία της Αιγύπτου, η αυτού εξοχώτης κυρία Σουζάνα Μουμπάρακ, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Βιβλιοθήκης, δέχεται από τον πρόεδρο του Ελληνικού Συλλόγου Φίλων της Βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας, κ. Ανδρέα Ζαΐμη, εκ μέρους όλων των ανατολικών συλλόγων φίλων της Βιβλιοθήκης, αυτό το δείγμα. Δείγμα παγκόσμιας ευγνωμοσύνης για την ανεκτήμητη προσφορά της. Απόψε, ο δυνατός και εμπνευσμένος πρόεδρος της Αιγύπτου, της χώρας με τον παλαιότερο και σημαντικότερο πολιτισμό, γι' αυτού εξοχώτης ο κύριος Χόσνι Μουμπάρακ πρέπει να είναι ο πιο υπερήφανος άνθρωπος της γης που εγγενιάζει την αναβίωση της αρχαίας βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας. Μια χειρονομία ειρήνης και γνώσης σε αντίθεση με τον πόλεμο και την άγνοια. ضيوف مصر الأعزاء، الإخوة والأخوات، أرحب بكم جميعا في الإسكندرية، منارة البحر المتوسط، مركز الحضارة ومنطقة الثقافة، في لحظة ثمينة لمواضيع الفكر الإنساني
Απόψε τα παιδιά του κόσμου ενωμένα τραγουδούν όλα μαζί τον ύμνο της χαράς και υιοθετούν στάση αγάπης και ειρήνης για το μέλλον, σηματοδοτώντας την ιστορική στιγμή της μεγάλης αλλαγής. Η βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας θα εξελιχθεί σε ένα παγκόσμιο ναό γνώσης, ο οποίος εξάλλου ίσως είναι το μοναδικό καταφύγιο της ανθρώπινης ψυχής. Η μόνη θέση όπου ο κόσμος μπορεί να υπάρξει σε ειρήνη, γιατί εκεί είναι το μέρος όπου ο νους και το πνεύμα ξεπερνούν τα ανθρώπινα πάθη. Η πραγματική γνώση έχει τη δύναμη να εξυψώσει τον άνθρωπο στο ανώτατο όν που μας ενώνει όλους. Μια νέα εποχή αρχίζει τώρα για τη διαχρονική Αλεξάνδρεια. Μια επικοδομητική και δημιουργική εποχή αναβίωσης και πρόοδου, πρικισμένη με ειδική ευλογία από τους θεούς, ένας νέος κοσμογονικός ρόλος έχει ξεφυτρώσει από τις βαθιές ρίζες της να την οδηγήσει στο μέλλον. Το όραμα της βιβλιοθήκης θα συνεχίσει να απλώνεται προς τα έξω για να αγκαλιάσει και να γαλουχίσει με ό,τι ευγενέστερο και καλύτερο, και η διαχρονική πόλη μπορεί να αναπτυχθεί να γίνει το μεσογειακό λιμάνι του παγκόσμιου πολιτισμού. Thank you.